Να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κύριε Σαλαμπάδα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας περιμένει τα επόμενα 24 ώρα με αιχμή και την αυριανή ημέρα, που παραδοσιακά κορυφώνεται και η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο. Θέλω όμως αρχικά να μας δώσετε ένα γενικό πλαίσιο. Θα έχουμε μεγάλες μεταβολές, θα έχουμε ανατροπές στις θερμοκρασίες, κάτι το αξιοσημείωτο? Όχι. Φαίνεται ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πάρα πολύ καλά. Θα λέγαμε επικράτησε το αισιόδοξο σενάριο, το καλύτερο δυνατόν σενάριο. Έτσι λοιπόν μας περιμένουν πραγματικά πάρα πολύ καλές ημέρες, και όχι μόνο τούτες ημέρες που ολοκληρώνεται η Μεγάλη Εβδομάδα και η Θεία Ανάσταση, αλλά και η επόμενη εβδομάδα μας επιφυλάσσει γενικά πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Και το μόνο που θα έχει η επόμενη εβδομάδα είναι ότι μάλλον θα δείξει και λίγο καλοκαιρινό πρόσωπο, μιας και οι θερμοκρασίες αναμένεται ότι θα ανέβουν σε λίγο ή θα λέγαμε στα υψηλά της εποχής, με ήπιους τους ανέμους, κάτι που προδικάζει ότι θα είναι πολύ δελεαστικό έτσι και το περιβάλλον της θάλασσας, και βέβαια διατηρούνται και λίγο χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα, αλλά γενικά οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές. Ωραία. Να δούμε λοιπόν για αύριο Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, τα χαρακτηριστικά. Εκείνο που περιμένουμε κυρίως για αύριο, έχει ξεκινήσει ήδη από τώρα θα λέγαμε, είναι μια τάση των ανέμων να γυρίσουν από νοτιοανατολικές και αργότερα έως και νότιες διευθύνσεις. Είναι αυτό που μας ταλαιπώρησε λίγο και την περασμένη εβδομάδα, μόνο που οι εντάσεις εκεί ήταν πάρα πολύ ενισχυμένες, δηλαδή στο πρώτερο διάστημα που πέρασε το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα φαίνεται ότι ναι μεν θα τους δούμε από τις νότιες αυτές διευθύνσεις λίγο να ενισχύονται με μία ένταση κυρίως για βόρειες πάντα περιοχές του νησιού, μεταξύ αυτών φυσικά και το Ηράκλειο, αν και περισσότερο φαίνεται ότι η ένταση, η πιο μεγάλη ένταση των ανέμων θα είναι σε Ρέθινο και στα βόρεια του νομού Λασιθίου, εκεί περιμένουμε ότι θα είναι λίγο περισσότερο. Η ένταση βέβαια θα κυμαίνεται γύρω στα 4 με 5 μποφόρ κατά μέσο όρο. Θα υπάρξουν όμως και μικροδιαστήματα όπου οι μέγιστες εντάσεις μπορεί να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 5 με 6 μποφόρ. Πάντως το καλό είναι ότι από αργά το βράδυ, από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν, και αργά το βράδυ, δηλαδή προς το, μετά τα μεσάνυχτα για το Μεγάλο Σάββατο, αναμένεται ότι γενικά θα εξασθενήσουν. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό μόνο της αυριανής Μεγάλης Παρασκευής. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός, θα υπάρχει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία σε καλά και υψηλά για την εποχή επίπεδα, μιας και αυτή η θερμία αέρια μάζα που συνοδεύει τους νοτιάδες θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει τις θερμοκρασίες, κυρίως στο βόρειο τομέα του νησιού. Γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου θα σημειωθούν σε κάποιες περιοχές του βορρά. Και σχετικά με το βράδυ της Ανάστασης, κύριε Λέκα. Την ημέρα της Ανάστασης, δηλαδή και το Μεγάλο Σάββατο, πάρα πολύ καλός καιρός. Λίγο οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και αργότερα βορειοδυτικοί-δυτικοί. Πολύ ασθενείς και το βράδυ μάλιστα πάρα πολύ ήπιοι σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα είναι και το Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο, πάρα πολύ καλή, με την διακύμανσή της και το πρωί να είναι γύρω στους 10 μέχρι και 12-13 βαθμούς Κελσίου οι ελάχιστες, ενώ οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 22, ενδεχομένως κατά τόπους και 23 με 24 βαθμοί να εμφανιστούν λόγω της καλοκαιρίας. Και το βράδυ φυσικά την ώρα της Ανάστασης αναμένεται ότι θα είναι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, κάτι που φυσικά θα κάνει ανεκτή έτσι το να μείνουμε σε ένα εξωτερικό περιβάλλον τα μεσάνυχτα. Και για την Κυριακή του Πάσχα, πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας. Η καλοκαιρία θα συνίσταται από ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων. Οι άνεμοι θα έχουν έτσι λίγο δυτικές τάσεις, αλλά η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, επειδή η μέρα το καλεί καμιά φορά στην Ήπεθρο να γίνει διαδικασία για το ψήσιμο και θα υπάρξει φωτιά, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δέουσα προσοχή. Οι άνεμοι δεν είναι ενισχυμένοι, αλλά ας προσέχουμε. Και κατά τα άλλα και η θερμοκρασία πάρα πολύ καλή. Οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν και πάλι εκεί γύρω στους 22 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε βέβαια ότι και για τη σκόνη, επειδή εντάξει, το συζητάμε πολλές φορές, δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε και τόσο. Αλλά θα δεν θα ξαναζήσουμε φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όχι, έτσι. Όχι, προς Θεού. Θα υπάρχει σκόνη.
αλλά θα είναι μια σκόνη που ιδιαίτερα για τα κατώτερα στρώματα, το είχαμε πει, δεν είναι καθόλου θα λέγαμε ανησυχητική, μιας και στα κατώτερα στρώματα οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρές, ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευαισθησία απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, ενώ θα υπάρχει μια ασθενή στολούρα, έτσι, θόλωση στην ατμόσφαιρα. Θα οφείλεται φυσικά σε κάποια ανώτερη μεταφορά σκόνης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι των ορίων εκείνων που βιώσαμε στο πρώτερο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λέκα, για το χρόνο που μας διαθέσατε και την εικόνα που μας δώσετε για τις επόμενες ημέρες. Καλή Ανάσταση σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και...